Σε μια εποχή όπου όλες οι γυναίκες και οι άντρες θέλουν να κάνουν βελτιώσεις. Λίγο μπότοξ, λίγο το βλέφαρο, λίγο χίλια, λίγο κάτι στο σώμα. Η ιστορία της Κατερίνας Πλουμιδάκη πραγματικά μας συγκλώνησε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα, που ήρθες εδώ. Ευχαριστώ. Είσαι από τους αγαπημένους μου ανθρώπους σε αυτή τη δουλειά. Σε θεωρώ συνάδελφο. Εγώ σου έδωσα αγκαλιά πριν. Μου έδωσε αγκαλιά. Εντάξει, αυτά δεν τα δείχνουμε. Κάνουμε εδώ τους ψυχρούς επαγγελματίες. Είσαι μια κοσμογυρισμένη περίπτωση ανθρώπου. Με πολύ ενδιαφέρουσα γραφή. Κατά καιρούς, κάθε λίγα χρόνια κάτι λέμε, κάτι κάνουμε. Αισθάνομαι σαν να γνωριζόμαστε. Και πρέπει να σου πω ότι σοκαρίστηκα πάρα πολύ. Με όλο αυτό. Να πούμε για όσους δεν έχουν δει και δεν έχουν παρακολουθήσει ακριβώς τι συνέβη, που νομίζω πρέπει να είναι πάρα πολύ λίγοι, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Εσύ ζεις στο εξωτερικό. Ναι. Έτσι. Ζω στην Αμερική. Ήταν. Ζεις στην Αμερική και είχες μια απίστευτη περιπέτεια θέλοντας να κάνεις μια πολύ μικρή επέμβαση. Ακριβώς. Ναι. Μια επέμβαση που είναι και της μόδας, έτσι, στα χείλη. Για να βγάλω, όχι να βάλω. Ναι. Εγώ πριν 30 χρόνια είχα βάλει κολαγόνο στα χείλη μου, ναι, και μέσα στα χρόνια αυτό έκανε σγρομπαλάκια, κοκκιώματα. Και πήγα να τα βγάλω γιατί ήταν σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα, με ενοχλούσε. Ναι. Γιατί έκανα φύσικα τα χείλη μου και πήγα να τα βγάλω. Και ο γιατρός αυτός εμφανίστηκε ως εξπέρ των χιλιών που φέρει σιλικόνες, κολαγόνα, οτιδήποτε από τα χείλη, ειδικά από Νότια Αμερική που έχουν μεγάλα χείλη. Εγώ δεν είχα μεγάλα, απλά πήγα να βγάλω τα σγρομπαλάκια. Ναι. Και εγώ δεν σε θυμάμαι να έχεις κάτι υπερβολικό στην εμφάνισή σου. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ήταν μάλλον η αίσθηση που σε ενοχλούσε. Τα σγρομπαλάκια. Δεν ήταν τα χείλη, υπάρχουν ένα σώρο φωτογραφίες. Ναι. Ήταν αυτό το αφύσικο που έκαναν, γιατί στην πορεία αυτό το πράγμα που είχα, το κολαγόνο, το συνθετικό, κάνει σγρομπαλάκια. Το κολαγόνο είναι κάτι που το χρησιμοποιούσαν παλιότερα και τώρα δεν το χρησιμοποιούν. Ακριβώς. Ναι, ευτυχώς δεν το χρησιμοποιούν πια. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Ναι. Που... Αλλά ήταν πριν 30 χρόνια όταν το έκανα. Ναι. Αυτό συμβαίνει γενικά με τις πλαστικές. Το λέω τώρα, λέει, να το συζητήσουμε και λίγο, γιατί έχεις κρίση σε αυτό το πράγμα. Ότι γίνονται πολλά μικροπράγματα τα οποία θεωρούνται ασφαλή. Και είμαι σίγουρη ότι είναι τεσταρισμένα και τσεκαρισμένα. Αλλά ακόμη και για τις νέες πρακτικές δεν υπάρχει μεγάλη εμπειρία, έτσι δεν είναι? Η δικιά μου συμβουλή είναι μην κάνετε τίποτα εκτός αν είναι κάτι πάρα πολύ εμφανές και ενοχλητικό, και πάλι πειράξτε το λιγότερο. Ναι. Γιατί τελικά δεν τα κάνουμε για τους άλλους, για τον εαυτό μας τα κάνουμε, οι άλλοι ούτε που τα βλέπουν αυτά, και για τη δική μας ανασφάλεια. Δηλαδή, εγώ τώρα στα 27, να σου πω την αλήθεια, ούτε χειρουργείο δεν έκανα. Μία ένεση έκανα. Ναι. Μία απλή ένεση. Γιατί αισθανόμουν ότι δεν σ' άρεσε πολύ το στόμα. Επειδή το άνω χείλος ήταν αρκετά λεπτό, και με ενοχλούσε, και λέω, ας δοκιμάσω και πώς είναι. Αυτό. Ναι. Σε είχε παροτρύνει κάποια φίλη σου, κάποιος τότε? Ο γιατρός σου είχε πει: μη σε νοιάζει, είναι πολύ ασφαλές αυτό που θα κάνουμε. Το κάνουμε σε χιλιάδες ανθρώπους, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ναι, θεώρησα ότι είναι κάτι πολύ απλό όταν το έκανα τότε. Λέω: αν δεν μ' αρέσει, θα φύγει. Ναι. Απλά αυτό δεν φεύγει, γιατί κάνει αυτά τα. Βέβαια, δεν τα ξέραν αυτά τότε. Ναι. Αυτό το δεν τα ξέραν αυτά τότε, εμένα είναι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί. Ναι. Παροτρύνει μία γυναίκα την άλλη ή ο γιατρός, με πολύ καλές προθέσεις ενδεχομένως. Αναφέρουν ένα ποσοστό αποτυχίας πάρα πολύ χαμηλό, αλλά δεν μπορούν να τα ξέρουν κιόλας. Δεν μπορούν να ξέρουν τι θα συμβεί σε 30 χρόνια από τώρα. Ναι, γι' αυτό λέω: κάντε το μίνιμουμ που πραγματικά σας ενοχλεί. Ούτως ή άλλως οι άλλοι δεν τα βλέπουν αυτά που εμείς βλέπουμε στον καθρέφτη. Κανένας δεν τα βλέπει. Ναι. Έτσι δεν είναι. Για μας τα κάνουμε. Εγώ δεν το έκανα για κανέναν. Ούτε υπήρχε φίλοι που με παρότρινε, γιατί δεν ακούω άλλους. Τον αυτό μου ακούω. Εμένα με ενοχλούσε, αλλά κάνω μια αλλαγή. Όπως άλλαζε το χρώμα των μαλλιών σου. Δηλαδή, ένεση ήταν, γι' αυτό το εξηγώ. Δεν ήταν χειρουργείο, δεν ήταν τίποτα που έκανα στα 27 μου. Αν είχες αφήσει αυτή την ένεση που σε ενοχλούσε στην αίσθηση. Ναι. Και δεν είχες κάνει τίποτα. Είχες πει: έκανα μια επέμβαση, έχει τώρα κάποιες παρενέργειες στο υλικό κτλ. Και το έχεις αφήσει έτσι. Ναι. Θα είχε γίνει όλο αυτό που τράβηξες, όλη αυτή η ιστορία που βλέπουμε? Όχι τίποτα. Θα με ενοχλούσαν ακόμα τα σγρομπαλάκια, ενώ εγώ έχασα το πρόσωπό μου ενδιάμεσα. Τίποτα δεν θα είχε γίνει. Ναι. Με ενοχλούσαν. Και το έκανα. Καλά. Μου παρουσιάστηκε και αυτός ο άνθρωπος, μας μίλησε στον δρόμο. Και τον κάνατε παρέα αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, βέβαια. Και μιλάγαμε για μήνες και ο άντρας μου μίλαγε πάρα πολύ μαζί του. Ήταν Έλληνας, στην Αμερική ήμασταν κι εμείς. Ναι. Και με αυτός μου είπε τι έκανε στα χείλη σου στα 5 λεπτά. Οπότε μου έβγαλε το κόμπλεξ μου. Εγώ ήμουνα και έτοιμη από άποψη ότι αν μπορούσα να τα αφαιρέσω, ήθελα να τα αφαιρέσω. Αυτό είναι τρομερό πάντως που λες, για να ανιχνεύσουμε και λίγο το κοινωνικό κομμάτι. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που αμέσως βλέπουν μια τέλεια επάνω μας και την σχολιάζουν. Ναι, ναι. Ακριβώς, το ακριβώς. οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο και ειδικά επειδή όταν έχεις τη μίγα μιγιάζεσαι, σε έφερε σε δύσκολη θέση. Αν δεν στο είχε πει, δεν θα είχες κι εσύ. Μου βγάλε το κόμπλεξ αμέσως. Με το που το είπε, ο άντρας μου νευρίασε. Εγώ είδα την αγένεια, αλλά λέω πλαστικός είναι. Γιατί μας είχε πει, στα 5 λεπτά είχε πει τα πάντα. Δηλαδή είμαι πλαστικός, κάνω αυτό και αυτό. Τι έχεις κάνει στα χείλη σου? Λέω πλαστικός είναι, το επάγγελμά του είναι, το είδε, το είπε. Ναι. Κάνατε όμως παρέα με αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, όπως πολλές φορές συμβαίνει να έχουμε μια γνωριμία με κάποιον στον ευρύτερο κοινωνικό κύκλο. Πιστεύεις ότι αυτός ήταν ένας άνθρωπος που ψάρευε έτσι γενικώς μέσω της οικειότητας και της φιλίας πελάτες? Γιατί αυτός αυτά τα επαγγέλματα που θέλουν PR συμβαίνει και λίγο, έτσι δεν είναι? Κοίτα, εγώ το έκανα και βίντεο 1 ώρα πριν με την Τζοβάνα Φραγκούλη, δηλαδή για την εκπομπή της Τζοβάνας Φραγκούλη, γιατί ήθελε να του φέρω φίλες από Ελλάδα, στη Φλόριντα, να χειριστούν, και είχαμε σκοπό να το προωθήσουμε στην Ελλάδα, επειδή έχει σκοπό στο μέλλον να γυρίσει. Οπότε του έχουμε κάνει και βίντεο ακριβώς πριν που λέει πόσο πανεύκολα είναι όλα. Ναι. Απλά το πριν κάναμε. Το μετά δεν το κάναμε γιατί είναι οι φωτογραφίες. Εσύ πιστεύεις, γιατί εντάξει, για να το δούμε και τελείως έτσι ψυχρά, εσύ στεναχωριέσαι γιατί ήταν ένα τεράστιο πλήγμα στη ζωή σου για μεγάλο διάστημα. Τώρα πραγματικά σε βλέπω και αναρώνεις, είσαι όπως σε ξέρω. Δηλαδή σιγά σιγά. Είσαι σε μία ανάρρωση. Αυτός ο άνθρωπος έκανε ένα λάθος από τα λάθη που συμβαίνουν 1 στο εκατομμύριο, 1 στις εκατομμύρια φορές. Καλή ερώτηση. Όχι, γιατί έκανε 7. Άρα 7 στο εκατομμύριο δεν... Δηλαδή αυτό που είπαν, έχω δει 22 γιατρούς, αυτό που είπαν όλοι είναι πρώτον, δεν ξέρει βασική ανατομία. Ναι. Κομμάτι του μυός μου που έκοψε τον πέταξα στα σκουπίδια. Όταν κόβεις κάτι από ένα σώμα, το πας για βιοψία, όχι στα σκουπίδια. Δεν έκανε ένα MRI πριν να δει τι ακριβώς είχα. Άλλο νόμιζε ότι είχα, άλλο είχα. Πόσο επιφανειακό ή όχι ήταν. Μετά μπήκε βαθιά, έκοψε τη χηλική αρτηρία. Δηλαδή τα λάθη είναι αυτά και πολύ σοβαρά. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος πού σπούδασε? Σπούδασε από ό,τι είδα, από ό,τι μου είπε και είδα μετά, Αμερική, γιατί αυτό από τα πρώτα που κοίταξαν οι δικηγόροι μου είναι αν έχει πτυχίο. Ναι. Επειδή ήταν υπερβολικά τα λάθη. Γιατί αυτά τώρα είναι ένορκες καταθέσεις γιατρών τα λάθη, δεν τα λέω εγώ. Ναι, και στην Αμερική να πούμε ότι δεν καλύπτει κανείς κανέναν, έτσι. Τουλάχιστον είχες, φαντάζομαι, με το μέρος σου αυτό το σύστημα που είναι ειλικρινές και έχει μια απόδοση. Υπάρχει απόδοση της δικαιοσύνης, δεν υπάρχει? Θα φανεί. Θα φανεί. Ακόμα περιμένεις? Ναι, ακόμα περιμένω. Οπότε αυτό θα φανεί αν υπάρχει. Απλά ο γιατρός που έγραψε αυτά, ο οποίος είναι UPenn, δηλαδή είναι Ivy League πανεπιστήμιο, έχει τελειώσει Κορνέλ, άρα είναι top γιατρός. Είναι αυτά τα πανεπιστήμια τα κορυφαία. Ναι, τα 8 κορυφαία. Και αυτός είναι top γιατρός, είναι 55, δεν είναι κάποιος συνταξιούχος που το έγραψε για να πάρει τα λεφτά για να γράψει κάτι τέτοιο. Τα βγάζει σε 5 λεπτά στα χειρουργεία αυτά. Οπότε με 2 λόγια έγραψε τα 7 λάθη και βασικά μας είπε, εγώ δεν έχω μιλήσει, τα απογορεύεται, αλλά είπε σε δικηγόρο μου ότι το έκανα γιατί θεωρώ ότι έγινε τέτοιο έγκλημα στο πρόσωπό της που θεωρώ υποχρέωση να το κάνω. Ναι. Αλλιώς δεν ασχολούνται και χρονικά να τα κάνουν. Σε ρωτάω που έχει σπουδάσει αυτός ο άνθρωπος και τι είχε κάνει, γιατί όταν πάμε να δούμε ένα γιατρό, ακόμη και όταν δεν είναι για επεμβάσεις αισθητικής, πάμε να δούμε έναν οφθαλμίατρο, ένα παιδίατρο. Χαζεύουμε λίγο τα πτυχία και εντυπωσιαζόμαστε και λέμε τι μπορεί να πάει λάθος. Έχει τελειώσει εδώ το σχολείο. Δηλαδή, εγώ είχε το προφίλ, ήταν καλό το προφίλ. Η οικογένεια γιατρών, ο πατέρας γιατρός, ο αδερφός γιατρών, top σχολεία στην Ελλάδα, γιατί από εδώ ξεκίνησε. Ναι, αυτοί οι γιατροί που είναι σε μια οικογένεια όλοι οι γιατροί, εφόσον είχες και προσωπική επαφή μαζί τους. Ναι. Πώς αντέδρασαν? Φανταστικά. Λοιπόν, ο πατέρας... Δεν με πείθεις πολύ. Ο πατέρας, εγώ του είχα κάνει συνεντεύσεις στον Εθνικό Κήρυκα που δουλεύω, του γιου του πατέρα. Ο πατέρας τον πήραν 3... όταν με κατέληψε ο γιατρός, τον πήραν 3 δικά μου άτομα. Ο ένας είναι ο Γιώργος Τσούκαλης, ο οποίος έχει βγει και το έχει πει. Μία θεία μου και η συμμαθήτριά μου, η Ελένη Κουρή. Στη συμμαθήτριά μου γύρισε και είπε ο πατέρας, όταν είπε ότι είναι έγκλημα που άφησε ο γιος σας η Κατερίνα. Η Κατερίνα αυτοκτονική, είναι σε αθλία κατάσταση, 14 Ιουλίου πέρυσι. Ο πατέρας γύρισε και είπε στην Ελένη, γιατί η Κατερίνα ζητάει λεφτά από ξένους άντρες. Ναι. Άρα, παρά το ότι ένας άνθρωπος προέρχεται και από μια οικογένεια γιατρών, δεν υπήρχε αυτό που περίμενες, ότι θα υπάρχει ένας επαγγελματικός τρόπος να προσπαθήσουν να... Τάχα δεν ζήτησα ποτέ λεφτά. Ναι. Απέτησα να γίνω καλά. Ναι. Πράγμα που δεν έγινε. Ναι. Τώρα δεν έχεις απέτηση οικονομική? Να σε φυσικά και έχω, γιατί από τον Ιούλιο που με εγκατέλειψε τα πληρώνουμε όλα εμείς. Εγώ οπτικά είμαι 100 φορές καλύτερα από ότι είμαι λειτουργικά. Ναι. Γιατί εδώ το κομμάτι που λείπει δεν φαίνεται, είτε έχω φύγει δεξιά λίγο όλοι. Ναι. Αλλά λειτουργικά, επειδή λείπει, δεν έχω το γέλιο, το κλάμα. Δηλαδή γελάω, αλλά αυτό που κάνω το λίγο, γιατί αν γελάσω κανονικά πονάω, αν κλάψω πονάω. Άρα πονάς και δεν ακόμα... ανοίγει το στόμα. Το πιο σοβαρό τι είναι, ναι. Ας τον πόνο. Ναι. Δεν ανοίγει το στόμα, γιατί λείπει αυτό το κομμάτι εδώ, για να έχω, να σου πω το πιο απλό, ας πούμε, το κουτάλι, το μεγάλο. Καλά, πριν δεν μπορούσα το μικρό. Τώρα έφτασα στο μεγάλο κουτάλι, αλλά το πάω ανάποδα, γιατί... Ναι. Έτσι είναι πιο βάρκα παρά ανάποδα. Είναι δύσκολο για μας να το φανταστούμε, γιατί ξέρεις, είναι αυτές οι μικρές αναπηρίες που δεν τις φαντάζεσαι αν δεν σου συμβούν. Είναι όμως κάτι πάρα πολύ σοβαρό και ο λόγος που σε έφερα σήμερα εδώ, ενώ ξέρω ότι έχεις μιλήσει σε αρκετές εκπομπές, είναι αυτό το πράγμα, ότι έχουν παραγίνει εύκολες οι επεμβάσεις και δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Και να που υπάρχουν και αυτά και συμβαίνουν και αυτά, ακόμα και στην περίπτωση που εσύ πήγες για μια διόρθωση. Δεν πήγες να κάνεις κάτι υπερβολικό, να πεις. Να αφαιρέσω κοκκιώματα, σγροπαλάκια, αυτό πήγα να κάνω. Και κοίτα κάτι, και μου πούλησε τον αυτό το, ο δικηγόρος μου το πρώτο πράγμα που μου είπε, το οποίο εγώ δεν το συνειδητοποίησα. Αυτός εκμεεύει πελάτες με αυτόν τον τρόπο, με το να σου πει στα 5 λεπτά τι έχεις κάνει στα χείλη σου, αμέσως εσύ... Ναι. Θα ενοχληθείς, θα σου βγει το κόμπλεξ, θα πεις βρήκα τον άνθρωπό μας, είναι αγενής. Ναι. Λοιπόν, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όλη αυτή η ιστορία, το πολύ άσχημο είναι ότι ενώ όλη η οικογένεια είναι γιατροί, θα περίμενα, αφού με εγκατέλειψε ο ίδιος που δεν θα το περίμενα ποτέ, θα περίμενα να υπάρξει κάποια, τι να πω, ενσυναίσθηση. Ναι. Από τον ίδιο ή τους υπόλοιπους, ότι δεν αφήνεις στον δρόμο έναν άνθρωπο που ένα χρόνο δεν σου έκανε μήνυση, που δεν είναι καλά. Εσύ δεν έκανες μήνυση γιατί είχατε ακόμη μια φιλική σχέση, γιατί δεν είχες πιστεί απόλυτα για το τι συμβαίνει, γιατί είσαι ευαίσθητος άνθρωπος. Τι έγινε και δεν πήγες αμέσως? Γιατί θεώρησα ότι έκανε ένα εγκληματικό λάθος, όχι αυτά, εντάξει, δεν είμαι γιατρός για να ξέρω, ένα εγκληματικό λάθος, και τη στιγμή που έκανε ό,τι μπορούσε για να το φτιάξει, λέω δεν θα το καταδικάσω, θα κοιτάξω να γίνω καλά μαζί του. Τόσο μεγαλόψυχη, τόσο... Βλάκα θα το έλεγα τώρα και τότε σφίσω, γιατί νόμιζα ότι είναι και καλός άνθρωπος, εκεί εγώ την πάτησα. Εδώ έγραψα συνέντευξη για αυτόν, στον Κύρικα, εκθιάζοντας την καλοσύνη του. Ναι, άρα είχε συνδεθεί συναισθηματικά... Αφού με έσφαξε. Αφού σε έσφαξε. Και μία πριν με έσφαξει, 2 έκανα. Ναι. Αλλά μετά, αφού με έσφαξε, όλοι με μούτζωναν, εννοείται. Ναι. Και λέω, όχι παιδιά, προσπαθεί, κάνει ό,τι μπορεί, δεν θα το καταδικάσω. Οι δικοί σου άνθρωποι? Οι δικοί μου, κοίτα, οι δικοί μου έχουν φρικάρει, εντάξει. Ναι. Οι δικοί μου έχουν πονέσει, οι δικοί μου έχουν διαλυθεί. Μην ξεχνάς ότι οι φωτογραφίες τις κάνανε, δηλαδή δεν τις βάλανε όπως έχουν, γιατί δεν επιτρέπεται να τις βάλετε όπως έχουν. Αυτό που έχεις ζήσει εσύ και έχεις δει και έχουν δει οι κοντινοί σου άνθρωποι, δεν μπορούμε να το παίξουμε. Ναι, δεν μπορείτε. Είναι τόσο άγριο και τόσο ομό που δεν το έχει δει κανείς. Άρα υποψιαζόμαστε τι μπορεί να συνέβη. Κοίτα, η ατάκα που είπε ο Τσούκαλης, που τέτοια ζημιά έχω δει μόνο σε πτώματα, κάτι λέει αυτό. Ναι. Ναι. Εσύ έβλεπες μεταξύ τον εαυτό σου, πριν αρχίσουν και στο διορθώνουν έστω αισθητικά, έβλεπες τον εαυτό σου απολύτως παραμορφωμένο. Για πάρα πολύ καιρό, γιατί κοίτα κάτι, εγώ για τον ένα χρόνο που να με εγκαταλείψει, πέρασα τεράστια στάδια παραμόρφωσης. Δηλαδή, όταν λέω παραμόρφωσης, δεν μιλάμε για σχήμα. Αν ήμουν άσχημα, θα ήμουν μια χαρά. Τέλεια θα ήμουν. Μιλάμε για εξωγήινη παραμόρφωση, δηλαδή ένα τέρας που και στα έργα. Δεν το κάνω τόσο πετυχημένο. Δηλαδή να έχω σαν 3 χείλη εδώ, δηλαδή όλες τις φωτογραφίες μιλάνε από μόνες τους. Οπότε πήρε πάρα πολλά στάδια παραμόρφωσης και οι Αμερικάνοι, να ξέρεις, στον δρόμο δεν συγχωρούν την παραμόρφωση. Ναι. Καθόλου. Κολλάγαν ακόμα και σε τέτοια απόσταση για να δουν τι συμβαίνει. Ναι. Τι είναι αυτό το πρόσωπο. Ναι. Ξέρεις, τα σκέφτομαι όλα αυτά και έτσι σφίγγομαι. Αισθάνεσαι ότι όλη αυτή η έκρηξη που έχει γίνει με την πλαστική χειρουργική, που βεβαίως έχει αναδείξει και καταπληκτικούς γιατρούς και όλα αυτά, είναι πλέον επικίνδυνη, είναι επικίνδυνες οι διαστάσεις? Κοίτα, γύρω μου που βλέπω, ειδικά τα lifting και αυτά, πολύ λίγες γυναίκες βλέπω που πια μοιάζουν με τον παλιό τους εαυτό. Οπότε, εγώ έχω πια γίνει τελείως εναντίον, εκτός αν είναι ατύχημα και πρέπει να φτιαχτεί. Καλά, ναι, βεβαίως, ναι. Έγκαυμα και όλα αυτά. Ναι. Ακριβώς, εκτός από αυτά εννοείται, που εκεί είναι... Εκεί είναι must, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο αν πραγματικά η μύτη σου είναι τόσο χάλια, τόσο γαμψή, τόσο δεν ξέρω τι, και πάλι, δεν ξέρω για μένα πια, μην κάνεις τίποτα, άσε να γεράσεις, να πεις εγώ σε 27 δεν πήγα να γεράσω. Δεν πήγες να φανείς νέα, ναι. Ναι, ούτε τίποτα δεν πήγα να κάνω. Πήγα να κάνω κάτι παροδικό και απλά θα πω τι πάτησα. Ναι. Αισθάνεσαι ευθύνη, γιατί είναι κάτι που κάνουμε όλοι οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, ναι, κατά καιρούς γνωρίζουμε έναν επιστήμονα που μπορεί να είναι και αξιόλογος, να έχει και έργο, να έχει και κοινωνικό έργο πολλές φορές. Τον προβάλλουμε με αγαθές προθέσεις, γιατί θέλουμε να προβάλλουμε το έργο του. Αισθάνεσαι ενοχές που συμμετείχες σε αυτή την προβολή, ότι μπορεί να την έχουν πάθει και άλλες γυναίκες? Α, ναι, σωστά. Πολύ σωστή ερώτηση. Ο συνάδελφος ρωτάω. Ναι, ναι, και πολύ σωστά ρωτάς. Κάνω και εγώ ένα flashback τώρα και λέω λες. Λοιπόν, ναι, κοίτα κάτι. Επειδή η προβολή που του έκανα και έγραψα καλό λόγια για την καλή του την καρδιά, είχε να κάνει με παιδάκια στη Λατινική Αμερική που κάνει αυτός ο γιατρός που έχουν λαγόχυλο. Όχι, δεν τη μετανιώνω την προβολή, γιατί μιλάγα συγκεκριμένα για αυτό το θέμα. Ναι. Που κάνει αυτά τα παιδάκια και, ναι, και δεν χρεώνει τους, ναι, γονείς. Απ' την άλλη, ένας πλαστικός, ο οποίος κάνει αυτή την πολύ εξειδικευμένη επέμβαση σε παιδάκια, δεν φαίνεται να ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται με τα χείλη. Κοίτα, με... όχι, είναι, ναι, πολύ ειδικός ο άνθρωπος. Γιατί αν σκεφτείς το σημάδι αυτό, όλοι νομίζουν ότι είχα λαγόχυλο. Ναι. Μια χαρά τα κάνει. Γιατί όταν κάνεις λαγόχυλο, αυτή κάθε τι ουλή σου μένει. Αυτή που μου έμεινε και εμένα. Ναι. Οπότε μια χαρά. Ναι. Εγώ εκθιάζω αυτό, να το. Ναι, ναι, ναι. Είσαι πάρα πολύ, παραμένεις πολύ αντικειμενική, πρέπει να σου πω, παρά το ότι έχεις περάσει αυτό το δράμα. Γενικά στο ότι εσύ ήσουν ένας γλυκός άνθρωπος που έγραφε ένα ανήσυχο πνεύμα για σχέσεις, για τέτοια πράγματα, αυτός σου έχει μείνει? Έχεις επιστρέψει τον εαυτό σου? Όχι ακόμα. Επιστρέφω σιγά σιγά. Αλλά όχι ακόμα. Δηλαδή, έχω τεράστιο τραύμα μέσα. Μην ξεχνάς και κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω κλάψει ακόμα. Να. Γιατί δεν έχω το άνοιγμα στόματος. Δηλαδή, με το που ξεκινήσω, πονάω και τρέχουν τα δάκρυα. Δεν το έχω βγάλει όλο αυτό. Δηλαδή, ακόμα είναι όλο μέσα μου και κάτι άλλο. Πέρασα από υπερβολικό αρρωστημένο φόβο αυτά τα 2 χρόνια. Και τώρα φοβάμαι, τώρα προσέχω. Πρόσεξε, στο κρύο δεν μπορώ να πάω, θα νεκρώσω. Δεν έχω αρκετά αιμοφαραγγεία. Άρα... έχω πολύ περιορισμένη ζωή. Ναι. Μπορώ να βγω μετά τις 6, δεν κάνει. Στη Φλόριντα έχει μονίμως ήλιο, δεν κάνει ο ήλιος. Δηλαδή... όχι ήλιο, όχι κρύο. Όχι ήλιο, όχι κρύο. Πλανήτης δεν έχει μείνει ενδιάμεσα. Και μετά προσοχή στο... Καλά, μόνο από καλαμάκι. Το νερό ευχαριστώ, αλλά πρέπει να έχω καλαμάκι. Δεν έχω σφιχτήρα, τον πετάξαμε στα σκουπίδια το μη. Ναι. Είναι πολλοί περιορισμοί στην καθημερινότητα. Ναι. Το να μην μπορεί να γελάσεις. Εδώ στην Ελλάδα θέλω και να γελάσω. Ναι. Στη Φλόριντα δεν ήθελα καθόλου. Ναι. 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 Εφιάλτες έχεις? Ναι, είχα. Είχα πολλούς βασικά. Δεν κοιμόμουν. Κοιμόμουν 2 ώρες, 1 ώρα πεταγόμουν. Αρρώστησα ψυχικά, καλά εκτός από το να θέλω να πεθάνω, προφανές με αυτά που είδα στο πρόσωπό μου. Όταν δεν ήθελα πια να πεθάνω και ήθελα να ζήσω, διαλύθηκε ο ύπνος μου, επειδή μετά δυστυχώς μου φέρθηκε πάρα πολύ άσχημα και η γυναίκα του, έβρισε τον άντρα μου, έβρισε εμένα, ενώ είναι γιατρός, ξέρεις. Είχατε και τέτοια δηλαδή? Είχαμε τέτοια, γιατί η γυναίκα του δεν ήθελε να πληρώνει τις θεραπείες μου, αλλά το πολύ ύπουλο του γιατρού είναι ότι τα πολλά λεφτά πηγαίναν αλλού, το 10.000 το μήνα, όχι σε μένα φυσικά, για τα εξωσχολικά του. Και παράλληλα με αυτό, ο χρόνος για τα εξωσχολικά έλεγε ότι είναι πάνω μου. Οπότε εγώ ήμουν ένας ζούριος ύπος για 1 χρόνο. Ναι, εντάξει. Οπότε με μίσησαν. Ναι, οκ. Θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση πάλι, γιατί εμπιστεύομαι πολύ την κρίση σου και έχεις έτσι ένα κριτικό πνεύμα για πράγματα που συμβαίνουν κοινωνικά. Τι έχουν πάθει οι γυναίκες, ενώ ζούμε σε μια φάση απελευθέρωσης, wokeness. Λέμε ότι όλα είναι woke, πρέπει να δεχόμαστε τα σώματά μας. Πώς απ' την άλλη έχουμε γίνει τόσο ματαιόδοξοι, πώς αυτό συμβαίνει την ίδια εποχή? Εγώ νομίζω ότι πάντα αυτή ήταν η γυναική αφήση, ό,τι και να είναι τα... οι κινήσεις και τα movements και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ότι πάντα η γυναική αφήση, γιατί κρίνεται πάρα πολύ αυστηρά η γυναική αφήση. Ο άντρας μπορεί να έχει οτιδήποτε και κυλίτσα είναι γλυκούλης. Για βάλε μας με κυλίτσα, ό,τι και να έχουμε εμείς καταδικαζόμαστε. Οι άντρες καθόλου. Εγώ να σου πω ότι παραμένεις πάρα πολύ γοητευτική γυναίκα και δεν το λέω μόνο εγώ. Είμαι σίγουρη ότι το λένε πολλοί άνθρωποι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Άλλο τόσο. Είσαι η αγαπημένη μου, το ξέρεις. Κυνηγάω παντού. Όπου πας, έρχομαι. Και να συνεχίσεις να γράφεις. Γιατί αυτό έχω καινούριο βιβλίο, θα σε καλέσω. Αρχές Ιουνίου. Ωραία, εντάξει. Okay. Είναι γι' αυτό που πέρασες. Δανεικός χρόνος. Δανεικός χρόνος. Οκ. Okay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Δεν είναι δανεικός ο χρόνος εδώ. Περιμένετε. Πάμε σε σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο.